Η έκθεση της Πένκα τελικά συνδέει Πρέντατορ και Αίπ. Το ράπτισμα Euroactive σε άρθρο που υπογράφει ο Max Greera υπενθυμίζει πω η Δική Επιτροπή ξεκίνησε τι εργασίε τη πριν 14 μήνε. Ερεύνησε τη χρήση παράνομου spyware του Pegasus και του Predator σε Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Κύπρο και Ουγγαρία συνεχεία αναφέρεται στον ελληνικό λόξιγκα, όπως το ακούτε σε εισαγωγικά, από την πλευρά Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εμπεριέχεται και η Νέα Δημοκρατία εκεί, το οποίο ψήφισε την τελική έκθεση και τις συστάσεις, αντιτάχθηκε σε οτιδήποτε είχε σχέση με Ελλάδα, άξον όξον, όξο, προστατεύουν το Μητσοτάκι εκεί. Ελληνικό Watergate, μυστικές υπηρεσίε από τον προσωπικό έλεγχο του Μητσοτάκη και Ανεψιού. Είχαν παραβιάσει τα τηλέφωνα πολιτικών, τη αντιπολίτευση, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Άλλωστε και τι αδελφέ του, η οικογένεια παρακολουθούσε. Καταπέλτη όμω, ο Ευρωβουλευτή Τζουάν Φερνάντο Λόπεζ Ακούιλαρ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προσπάθησε να προστατεύσει με κάθε κόστο συμπεριφορέ τη κεντροδεξιά ελληνική κυβέρνηση που αναπόφευκτα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη διατύπωση τη ελληνική έκθεση, τον Ιζύ. Η Σοφία που βλέπετε εν τω μεταξύ. Δεν χαρίζει κάστανα. Τι τάσει καλούν την Αθήνα. Να διασφαλίσει ότι το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο και έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για τη διερεύνηση και κατάχρηση. Πάει εγώ. Και ότι η κυβέρνηση απέχει από την ανάμειξη του έργου του Γενικού Εισαγγελέα και άλλων ανεξαρτήτων οργάνων. Εδώ πήγαν και το πόλεσαν στο Σούδαν, κυρία Σοφία Ινβέλτ, Και μα το κυλίεται το σύμπαν. Παρ' όλα αυτά, ο Μητσοτάκης κομπάζει και πιέρι. Γιατί άραγε για το τρίτο πιο χαμηλό κατά κεφαλήν, ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φιλίστε του τα χέρια. Εκατοστή εβδόμη θέση στην ελευθερία του τύπου. Ξεχωριστό το ρεπορτάζ, σας έχω είδηση ότι τη ζήμες φυλάκισαν στην Ιγυρία τώρα. Ξύπνησε να μας το γράψει και η Λεμόν. Εγώ το λέω χρόνια πολλά. Πηχαίρουν για το... Δεύτερο, χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης πανευρωπαϊκά, 66%. Τα Greek Statistics κρύβουν το πραγματικό ποσοστό ανεργίας. Τρομακτική φτωχοποίηση των νέων, 15%. Έκτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 62%, δηλαδή σε παιδιά με υλικές στερήσεις προερχόμενα από... Οι οικογένειες με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δείγμα βαθύτατων κοινωνικών ανισοτήτων για το εφιαλτικό έλλειμμα ευρώ 20,1 δις στο ισοζύγιο των συναλλαγών. Θα έλθουν μνημόνια, το ξανατονίζω πρόγραμμα προβλέπει δεσμεύσεις για αύξηση των επενδύσεων 13,2% για το 23, 9,7% και για το 24, 10,7% για το 25, 7,2% για το 26. Οι ρυθμίσεις βέβαια συνδέονται άμεσα με το περίφημο Ταμείο ανάπτυξη το οποίο στα χέρια Μητσοτάκη που πήγαν τα λεφτά... 622 εκατομμύρια σε 13 βαθύ Και σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων τα έχω πει από καιρό. Αφού από τα πατριωτικά κόμματα ο καθής ήθελε να σώσει μόνος του την Ελλάδα και όχι όλοι μαζί, τώρα ο Δης γνωρίζει τι θα γεννήσει η κάλπη. Ένα 12% που απεκλείστη τουλάχιστον που θα στραφεί. Οματικά ορφανώ ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων και πολλά τα παρακλάδια από ηγέτες πατριωτικών κομμάτων που ευρίσκονται στα σπάργανα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν, όπως Μπογδάνος, Λατινοπούλου, 12 κόμματα εν συνόλο του πατριωτικού χώρου που έχουν αποκλειστεί, 13 μαζί με το F δεν είναι μόνο αυτό το 12,3% τουλάχιστον που δηλώνει αν αποφασιστό έχει μετρηθεί στις μέρες αυτές το 25% που μπορεί να αλλάξει γνώμη ανά πάσα στιγμή μέχρι να φτάσει στην κάλπη. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ένας μυστήριος θάνατος του καναλάρχη Κωνσταντίνου Παπανικόλα. Διοκτήτης του τηλεσταθμού τηλεφώς και επικεφαλής του κόμματος Σκολόγη Ελλάδας δεκαετίες. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έφυγε από τη ζωή πρώτες μέρες Μαΐου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως κατήχε σήμερα το 25% του νέου Κόντρα Τσάνελ. Μυστήριον. Όσοι το γνωρίσαμε. Έχουμε σοκαριστεί. Τον ένιωθα άφθαρτο από το έτο που δούλεψα μαζί του αρχικά στο ραδιοφωνό του. Με όσα πρέζευε τον ένιωθα άφθαρτο. Πρόμηνον είχαμε και εκ του να ξαναμιλήσει σε πολυκατάστημα. Μια χαρά ήταν με την πραότητα που τον διέκρινε. Με έντολη του Ισαγγελέα βάλετε η ταφή. Σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν στον τηλεσταθμό Α και την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα, ο Νάσος Γουμενίδη και ο δικηγόρο οικογένεια του κλειπώντα Τέλειο Σούρλα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Κωνσταντίνο Παπανικόλα, μεταφέρθηκε από την κλινική όπου και ενωσιλευόταν με ασθενοφόρο σε άγνωστη τοποθεσία. Μια εξέλιξη που προκάλεσε την αφορμή για τους οικείους του και για τον δικηγόρο του για να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στο αλφατάφορο που για ανθρωποκτονία. Ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας μεταφέρθηκε σε άγνωστο χώρο και δύο ημέρες μετά εξέπνευσε. Γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας πάγωσε τη διαδικασία ταφής διέταξε να διερευνηθούν αίτια θανάτου. Μια άλλη πληροφορία που ο δικηγόρο του αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Παπαγικόλα είχε εκφράσει λίγε ημέρε νωρίτερα την κατηγορηματική του άρνηση να αποχωρήσει από το θεραπευτήριο που διέμενε και να τεθεί υποδικαστική συμπαράσταση. Κάτι που περιπλέκει πάλι τα πράγματα. Κοιτάξτε καλά το έγγραφο αυτό. Διορισμός τον Ναι, αυτές τις μέρες. Ως την 5η Απριλίου διορίστηκε η κόρη του αρχισυνδικαλιστή της ΔΑΚΕ, Μαρία Ελένη Κιουτσούκη. Και διορίστηκε βέβαια εκτός ΑΣΕΠ. Στον ΟΣΕ θα λάβει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 9.000 ευρώ. Άριστα κι εγώ κάποτε με διαγωνισμό τον πρώτο πρώτο της ζωής μου για δικαστικούς γραμματής έδρας β' τάξεως και άλλοι έλαβαν τη θέση. Εμένα μου έχει μείνει απέναντι στο τοίχο τώρα το ΦΕΚ. Με 39 πυρετό και νηστική έδιδα εξετάσεις και δεν κλείθηκα ποτέ διορκομωσία και θέση. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.